Πάμε παρακάτω. Και το, και το οργανόγραμμα Δεύτερον. στηρίζεται σε προτάσει καθηγητή Δεύτερον. που το στην Επιτροπή. Πάμε, mm. στην απόφαση της τη ναι. κατάργηση των τμήματων των ΤΕΗ. Μάλιστα. Έτσι. Τα τμήματα των ΤΕΗ. η Ιερά που Πέτρας, Πιστεύω ότι δεν εξάντλησε τη δυνατότητά του ω βουλευτή του κυβερνώντος κόμματο και κυρίω σε υπουργού που είναι από την παράταξή του. Να αναχαιτήσει τα προβλήματα του Λασιθίου και δεν επιχειρηματολόγησε όπω έπρεπε. Κύριε Καρχημάκη μου Τα ΤΕΗ τα λοιπόν, συγκυβερνάτε μαζί Τα ΤΕΗ λοιπόν, Το σχέδιο Αθηνά ο Υπουργό, ακούστε με λίγο, ο κύριο Σαρβανιτόπουλο, ναι. και θα φαντάζομαι ότι δεν το είπα έτσι, είπε, διαβουλεύτηκα με του δύο κυβερνητικού εταίρου. Μάλιστα η Δημάρα έβγαλε. Ακούστε με λίγο. Αρχών. Έβγαλε ανακοίνωση και είπε διαφωνώ αρχών. σε πολλά σημεία με το σχέδιο σε Αθηνά. Το Πασόκ ε. δεν είπε τίποτα. Άρα συνενεί. Άρα ο πολιτικό σα φορέα συνενεί. Γιατί όχι. δεν το λέτε στον κόσμο. Είτε Πείτε, εγώ διαφωνώ, αλλά ο πολιτικό μου τα βρήκε. Αλλά, εμπά... Άρα δεν ξέρει δεξιά τι πει αριστερά στην κυβέρνηση. Αυτό λέτε. Βεβαίω υπάρχουν αριθμίε στην κυβέρνηση. Μα είναι δυνατόν. Είναι ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα. Και βεβαίω σε πάρα πολλέ περιπτώσει δεν ξέρει η αριστερά τι πει δεξιά και αντιστοίχω. Δεν το συζητάμε αυτό. Ε, ο, ο μέσο πολίτη να πιστεύει αυτή την κυβέρνηση. Βεβαίω. βεβαίω. Και εν πάση περιπτώσει, πώ διασώθηκε το ΤΕΙ στι αίρε. Πώ διασώθηκε το ΤΕΙ στη Λακωνία. Και δεν λέτε πώ διασώθηκε το ΤΕΙ στη Σιτία. Αλλά δεν διασώθηκε στην Ιερά Πεδρεία. Όχι, Λέει, όχι, 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 όχι. Γιατί στην Κιδίου από τη Σιτία. Όχι. Να όχι, με συγχωρείτε. Δηλαδή. Εγώ, εγώ να επιχείρησα να, το... να βρω τον Υπουργό και δεν μου βγήκε στο τηλέφωνο. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω ποια ήταν τα κριτήρια, αλλά στα δύο τεί, Ιερά Πετρασκευή και Αγίου Νικολάου, ναι. για μένα είναι τα τεί που εγώ πάλεψα για να γίνουν. Το 2000, θυμάμαι και είχα κατασταθεί επί τρει ή μισή μήνε απ' έξω από τον Πέτρο Ευθυμίου, ο οποίο μου είπε ότι με έπεισε ότι πρέπει να γίνουν και θα τα κάνω. Και έτσι έγιναν. Σήμερα, αυτά τα δύο τεί μπορούν να λειτουργήσουν έχουν επάρκεια, έχουν σύνδεση με την τοπική κοινωνία, όχι στη λογική αυτή που εκφράζουν διάφοροι και λένε, ξέρει, τα μαγαζιά έχουν δουλειά κλπ. Αυτό είναι και μια άλλη εκδοχή που, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν ήταν η κυρίαρχη. Έχουν συνδεθεί με τι τοπικέ παραγωγικέ δυνάμει και είναι τεί που έχουν κόσμο. Δεν μπορούν να κλείσουν τα τεία Αγίου Νικολάου και Στίας. Στην κυβέρνηση των Ο τριών και... να το, το πείτε όμως. Θα το πω. Να το πείτε. Ήδη έχω επικοινωνήσει με την κυρία Χριστοφιλοπούλου, της ναι. έθεσα τις ενστάσεις μου και της λέω θα αναλάβει να υπερασπιστεί την Ιερά Πέτρα και τον Άγιο Νικολάο. Ξέρετε γιατί επιμένω κύριε Κεφαλή. Στο κύριε. διάλογο. Γιατί το σχέδιο για Αθηνά πατάει σε μία προγραμματική σύγκληση και σε μία βάση που φτιάχτηκε επί επιτυ... ναι. Ενημερών της κυρίας Αλλά, με, Α, τη κυρία Διαμαντοπούλου. Ακούστε με. με την κυρία Διαμαντοπούλου. Χωροταξικά υπάρχει θέμα. Με την κυρία Διαμαντοπούλου όμω είχα συμφωνήσει και είχα, την είχαμε πείσει ότι αυτά τα ΤΕΗ δεν θα κινδύνευαν. Γιατί ακριβώ Άρα έχει πρόβλημα η κυβέρνηση, κύριε Καρκίνη. Δεν συνεννοούνται οι εταίροι. Με πληρ, συγχωρείτε. τα κριτήρια. Και γι, αυτό, και γι' αυτό η κυρία Διαμαντοπούλου όταν τη πήγαμε στοιχεία. Σε συνεργασία δικαιούμου, ε, Επίστε. Τη πήγαμε στοιχεία και για το δεύτερο Κύριε τμήμα. Καρχημάκη. και για το δεύτερο τμήμα. Δεν σα στέλνει λοιπόν κανένα κύριο Κριτσοτάκη. Και κανένα Ακούστε, ακούστε Σα ότι η κυβέρνηση ακούστε δεν μπορεί με. να σε Άλλο το νοσοκομείο. Όχι, όχι, όχι. Ά, Άλλο, λέω. Για το, για το νοσοκομείο για όλα, Δεν σα στέει Όχι, όχι σα παρακαλώ. παρακαλώ. Υπάρχει ευθύνη. Υπάρχει Συγνώμη, ευθύνη. Η νέα κυβέρνηση πάλι όπω τα τμήματα έχει και στα νοσοκομεία. Όταν ήμουν βουλευτή δεν έκλεισε τίποτα. Ωραία. Τώρα Δεκτό. κλείνουν τα πάντα. Δεκτό. Και Αλλά τώρα που εσεί δεν είστε βουλευτή. Και εν πάση περιπτώσει, με συμπεριφορέ που βγαίνουν και λέει δεσμεύομαι. Δεν κλείνει το τάδε και το τάδε και μετά κλείνουν. Δεν κλείνει η εφορία τη ιτία ή τη ιεράπετρα και μετά κλείνει. Δεν θα κλείσουν τα τεί και μετά κλείνουν δεν θα, θα είναι αυτόνομο το νοσοκομείο ας πούμε της Νεάπολης και μετά δεν είναι. Αυτά με έμφωμε. Τι τρέχεις και βγάζεις ανακοινώσεις και δεσμεύεσαι και εξαπατάς τους ανθρώπους μετά. Και βεβαίως όλα αυτά τα λέω για να τα ακούσουν και να αποτελέσουν ένα σημείο πίεση ότι θα πρέπει να υπερασπιστούμε όλα αυτά τα πράγματα. Αν κάποιες στιγμές δεν μπορείς να πείσει δια του σεβασμού, θα πείσει δια του φόβου. Ότι έχει πολιτικό κόστο. Ε, Αυτός του επισύω. Τρέξτε, γιατί εγώ δεν θα μείνω ω αντιπολίτευση, ως ε, Πασόκ να σα χαϊδεύω. Συγγνώμη, με περδε... Περδε... Με μπερδέψατε τώρα λίγο. Ναι, ναι. Το ομολογωτή αντιπολίτευση. Το Πασόκ. Μπερδεύτηκα. <laughs> Μάλλον δεν το καταλαβαίνω. Πάση... Κυβέρνηση είστε. Έχετε μπερδευτεί και οι ίδιοι από τι πολλέ τούμπε, κύριε Καλχάκη. Δεν είμαστε, ξέρετε όχι, τι είστε. Όχι, καμία τούμπα. Έχετε κρίση ταυτότητα. Μα τούμπα. δεν μιλάω προσωπικά πολύ. Δεν κρίση ταυτότητα, αλλά μιλάω ευθέω για αυτά που συμβαίνουν. Ναι. Είμαι υποχρεωμένο να υπερασπιστώ τον τόπο μου ναι. και θα τον υπερασπιστώ. Ναι. Έτσι. Να, σας... Και θα πιέσω όλε εκείνε τι δυνάμει οι οποίε έχουν πρόσβαση στην κυβέρνηση στου υπουργού που είναι από τη Νέα Δημοκρατία να πιέσουν για να αποκαταστήσουν τα πράγματα. Ωραία. Ακούστε τώρα το ερώτημα. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Εσεί λέτε αυτά και σωστά τα λέτε και με συνέπεια. Όμω σα αρέσει, δεν σα αρέσει. Ο σχεδιασμό για τα νοσοκομεία και για τα ΑΕΗ ΑΕ γίνεται από μια κυβέρνηση τριών κομμάτων. Δεν γίνεται από τον κυβέρνηση Σκέτα Σαμαρά. Μετέχει το Πασόκ. Εάν μετέχετε ω παρόντε, να φύγετε. Όχι. Με συγχωρείτε. Αν μετέχει το Τσόντα και είστε τη ως... Καρπαζιά, δεν κάνετε. Ω πλειοψηφόν ε, στο πλειοψηφών στον ομόλα Ιδίου στο Πασόκ, ναι. είμαι υποχρεωμένο ανεξάρτητα από το τι κάνει η κυβέρνηση να υπερασπιστώ τον τόπο μου και θα τον υπερασπιστώ. Ναι, αυτό είναι σαφέ, το είπατε. Τελεία. Ναι. Το Πασόκ, μήπω πρέπει να το ξεκουνήσετε. Το για τα ζητήματα των νοσοκομείων, το ξεκουνάω. για τα νοσοκομεία. Τα έχω πει προ πάσα κατεύθυνση. Τα έχω πει προ πάσα κατεύθυνση. Ότι και το Πασόκ πρέπει να έχει ένα ενεργότερο ρόλο και όχι να είναι ένας απαθής θεατή σε όλα αυτά τα οποία τεκταίνονται. Πρέπει να, αν υπάρχουν κριτήρια, να υπάρχουν για όλους. Δεν θα υπάρχουν άλλα κριτήρια για εδώ και άλλα κριτήρια για εκεί. Και αυτό είπα και στην κυρία Χριστοφιλοπούλου. Θα σου τεκμηριώσουμε την άποψή μας, θα στη φέρουμε και απαιτούμε να υπερασπιστεί στο διάλογο των 45 ημερών την Ιεράπτρα και τον Άγιο Νικόλαο. Στην αντίθετη περίπτωση, κύριε Καρχημακή, μέχρι πού είστε αποφασισμένο να φτάσετε. Δεν ξέρω.